Νομίζω με αυτό το τραγούδι πραγματοποιήθηκε και η τελευταία ευχή του Χοβίκια το 2009, ε. Ήθελες να το πεις αυτό το τραγούδι. Ήθελα πολύ να το πω. Μπράβο. λέει ψέματα, δεν ήθελα να το πει. Ήθελε να πει άλλο κομμάτι. Και αυτό. Εγώ τον έπεισα. Του λέω trust me. You can leave your Έχω ακούσει ότι ήθελα πάρα πολύ να πει αυτό το τραγούδι. Καλά. Ήθελε να πει το It's a man's world. Last year. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάρα όλα αυτά. Κατέρινα. Λοιπόν. Σημαίνει το εξής. Εμένα αυτό το τραγούδι με γυρνάει πάρα πολύ πίσω. Πολύ γελάω. Στη δεκαετία του 80 με 9,5 εβδομάδες. Σε καλό μας πολύ γελάμε σήμερα. Όχι. Και το θεωρώ με κάποιο τρόπο, όσο κι αν σας ακουστεί έτσι προκλητικό, λίγο παλιωμοδίτικο. Και εσύ κοίτα τι έκανε σήμερα για μένα. Πήρες αυτό το λίγο παλιωμοδίτικο κλασικό τραγούδι και το έφερες το 2010. Μ' αρέσει το τραγουδά στα blues. Πολύ εκεί σε θέλω. Πάρα πολύ μ' άρεσες. Να σου πω, σταμάτα να τρως τώρα αυτές τις μέρες. Έτσι σε βλέπω έτσι. Ναι. Τσουμπορλούδικο. Είχα βάει Κύπρο την περασμένη εβδομάδα και δεν μπόρεσα να αντισταθώ στα λαχματζούν της γιαγιάς. Και να μην μου το έλεγες, θα το καταλάβαινε. Από το πολύ θα η Κατερίνα μου, ούτε χρόνια πολλά δεν με πήρε να μου πει. Να ακούω από σένα, Κατερίνα, ότι αυτό το τραγούδι είναι παλαιομοδίτικο. Το οποίο είναι τόσο επίκαιρο στη δική σου περίπτωση. Γιώργο. Κοίτα, νομίζω αλήθεια είναι ότι ο Χόβι και εδώ είναι πάρα πολύ άνετος. Στα blues, αυτή τη σκηνή με κομμάτι του Joe Cocker, κάθε φορά που κάνει κάτι τέτοιο, είναι στα καλύτερά του. Εδώ είναι πολύ άνετος και πάρα πολύ καλός. Και πιστεύω εδώ κάπου θα το δούμε και στο μέλλον. Εδώ είναι η μεγάλη του αγάπη. Μερικές φορές μου αρέσει να τον δω σε πιο αγγλικό rock σκηνή, όμως εδώ είσαι πολύ καλός, άνετος, εσύ παίζεις μπάλα. Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Τι λες για αυτά, Γιώργο? Λοιπόν, θα πιαστώ από μια κουβέντα που είπανε σε μια προηγούμενη εκπομπή η Κατερίνα και ο Νίκος, και παρόλο που στο τραγούδι της ζήτησες να τα βγάλει όλα, εσύ το φόρεσες το τραγούδι. Ευχαριστώ πολύ. Κάναμε δικό μας. Yeah, baby. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλό. Και εγώ σου βγάζω το καπέλο, μεγάλε. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο, Βίκ. Νικόλα. Έχει ο Θεοφάνους, είδες τι ωραία τα λέει. Σου βγάζω το καπέλο, ενώ στο τραγούδι το καπέλο μένει, καταλαβες. Λοιπόν, ήσουν πάρα πολύ καλός. Οι ανάσες σου, το στυλ σου, το δόσιμό σου στο κομμάτι. Άρχοντας. Το είπες όπως έπρεπε. Ευχαριστώ πολύ. Και εδώ νομίζω τώρα μπορείς να τα βγάλεις όλα. Βλέπουμε εκεί. Τώρα που θα πάω πίσω. Μετά και το καπέλο που έβγαλε ο Γιώργος Θεοφάνους. Ναι. Τελειώσαμε. Νομίζω και σήμερα βλέπουμε από τα παιδιά κάτι άλλο, γιατί έχουν και την άνεση ότι δεν υπάρχει αποχώρηση. Και έτσι τους βλέπεις, είναι πιο άνετοι. Γιώργο, εγώ ήθελα να πω το εξής. Δεν υπάρχει βέβαια αποχώρηση, αλλά οι fans σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό συνεχίζουν να βλέπουν τα παιδιά. Κοίτα, η ουσία εδώ είναι σήμερα έχουν και μεγάλο σκοπό. Κάθε εμφάνισή τους παίζει ρόλο. Παίζει 100%. Ρόλο στην καρδιά των ανθρώπων που τους βλέπουν από το σπίτι. Έτσι. Διαμορφώνει άποψη, όπως λέει και η Κατερίνα. Όλα παίζουν ρόλο. Λοιπόν, ο Χοβίκ εκπροσωπεί σήμερα.